μένα από την ψυχή σου. Το παραμύθι που λέει ότι τα είχαμε μικρή, ότι είχαν υποπειθαρχία και ότι σε είχαν ζωήσει. Έλα, ήταν πάρα πολύ συνήθεια είναι αυτό. Εσένα. Παρά ήμουν πειθαρχημένη. Και ακόμη το έχω, δεν το βλέπεις αυτό, δεν το έχω λίγο αυτό το... Το αυταρχικό το έχεις, εν πάση περιπτώσει. Όχι, δεν το βγάζω αυταρχικό. Με το χορό. Πειθαρχία με το χορό. Με το χορό. Ξεκίνησε όλο αυτό. Όχι μόνο το χορό, είχα και μαμά η οποία ήταν πολύ προγράμματος και έτσι βγήκα έτσι όπως με βλέπεις. Και από δηλαδή, μικρή αντιμετώπισες ευθύνες. Δηλαδή όταν ήσουν πιτσιρίκης είχαν στείλει σε σχολείο στο εξωτερικό μόνη. Ακριβώς. Χωρίς. Δηλαδή εκεί που, αυτό που οι Έλληνες έχουν τα παιδιά τους μέχρι τα 30-35 στο σπίτι, εγώ καμία σχέση. Τα, εγώ... τα παιδιά πάμε. Τώρα, τα παιδιά, παιδιά είναι 35. Η έφηβη είναι 45. Εγώ 16-17. Για πες μου την αλήθεια τώρα, ορίστε, σε διώξανε, αποβλήθηκες από όλα τα ελληνικά σχολεία για... Όχι καλέ. Για ποιο λόγο πεις, 16 χρόνια. Πήγα για να σπουδάσω κλασικό χορό έξω, γιατί ο κλασικός χορός πρέπει να τον σπουδάσει πάρα πολύ μικρή σε ηλικία. Γιατί άμα σε πάρουν τα χρόνια, δηλαδή ήδη η ηλικία... Πώς άρχισες από τα τρία. Κανονικά θα έπρεπε να πάω στα 11-12, αυτή είναι η σωστή ηλικία για να φύγεις. Αλλά εντάξει, Ελληνίδα είμαι, με αποχωρίστηκε η οικογένειά μου λίγο αργότερα. Συγχώθηκες και πήγες σε ποιο σχολείο στο... Πήγα στο Αμβούργο και έμενα σε μία αγγλο-ελληνο-αγγλική οικογένεια. Ήταν μια Ελληνίδα από την Αίγυπτο και ο σύζυγος Εγγλέζος. Και μένα στη Γερμανία. Και έμενα σε αυτή την οικογένεια και πήγαινα στη σχολή της όπερας του Αμβούργου. Την ξέρετε αυτή την οικογένεια. Τη βρήκε ο δάσκαλός μου, συγχωρεμένος, ο Γιάννης ο Μέτσης. Ήταν φίλη του. Ήταν καθηγήτρια χορού και με έστειλε, έμενα στο σπίτι της και πήγαινα στην σχολή της όπερας. Λίγο πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Είναι, δηλαδή, ναι. Δεν ήταν. Είναι. Εκείνη την εποχή πώς έγινε, εσύ το ζήτησες. Έκανες πόσα χρόνια έκανες μέχρι τότε μπαλέτο και τα λοιπά. Δεν το έχω ακριβώς. Να τα ακούνε και οι μαμάδες που τρέχουν τα παιδάκια στα μπαλέτα και στα μπαλετίνια, ότι δεν είναι απλή υπόθεση. Είναι πάρα πολύ δύσκολη ιστορία. Δεν το έχω ακριβώς ξεκαθαρίσει στο μυαλό μου πώς έγινε. Πάντως, όταν ο δάσκαλός μου είπε στη μητέρα μου ότι να φύγω έξω, εκείνη μου είπε ότι αν θες να το κάνεις να φύγεις έξω. Και εγώ είπα ναι, κάπως έτσι έγιναν όλα. Αλλά πέρασα πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ δύσκολα και πάρα πολύ άσχημα. Πόσο καιρό έμεινες και έξω. Ναι, έπαθα νευρική ανορεξία, πήγαινα, τελείωσα το ελληνικό λύκειο του Αμβούργου εκεί και ξύπναγα στις 5 το χάραμα με χιόνια και άλλαζα 15 τρένα, μετά πήγαινα στη σχολή της όπερας. Ήμουν ένα δυστυχέστατο πλάσμα αγκαλιά, για 5 χρόνια. Δεν είχες μια αγκαλιά. Του, ποια αγκαλιά. Ξύλο έτρωγα κάθε μέρα. Ξύλο. Ήμουν ας πούμε 50... Πόσα κιλά ήμουνα. Ήμουνα 55 κιλά και ήμουνα πάρα πολύ χοντρή. Και έφτασα 48. Έπαθαν τα κόκαλά μου προβλήματα. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν πολύ άγριο. Πολύ άγριο και το οποίο με στιγμάτισε. Αλλά μετά από αυτό το ξύλο που έφαγα 5 χρόνια, μετά όταν ήρθα εδώ, έβλεπα τους άλλους πώς δουλεύανε, ας πούμε, στον χώρο της δημοσιογραφίας. Το αραλίκι και αυτό. Τρελάθηκες, ε? Ναι. Και εγώ ήμουνα στρατιώτης. Γερμανός στρατιώτης. Στην όπερα του Αμβούργου. Δηλαδή, συγγνώμη να ρωτήσω τώρα, τι φταίει, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω, τι φταίει τώρα, όχι ο μέσος πολίτης. Τι φταίει, ας πούμε, ο Νίκος Ευαγγελάτος να πληρώνει το πρόγραμμα της όπερας του Αμβούργου πριν από 20 χρόνια. Ο Ευαγγελάτος όχι μόνο δεν το πληρώνει, αλλά επειδή είμαι τόσο. Ξέρεις, power. Όχι power, το αντίθετο. Της οργάνωσης. Όχι, ούτε αυτό. Επειδή εγώ την πληρώνω. Γιατί οι άνθρωποι που είναι τελειομανείς και θέλουν να τα κάνουν όλα τέλεια. Είναι και πάρα πολύ. Ναι, εγώ την πληρώνω. Όλα, είμαστε φίλοι. Ο εαυτός μου την πληρώνει. Όχι, Ευαγγελάτος. Γιατί θέλοντας να κάνω όλα τέλεια, προσφέρω πάρα πολύ στην οικογένεια, στον Νίκο, στη δουλειά. Και κάποια στιγμή γίνομαι ένα άδειο σακί. Που κανονικά πρέπει κάποιος να μου πει κούλα ρε κορίτσι μου. Σου είπα. Εντάξει, όλα καλά τα κάνεις, ηρέμησε, χαλάρωσε. Όλα καλά. Αλλά θέλω να είμαι σε όλα καλή, Θεέ μου. Ό,τι κάνω θέλω να είμαι καλή. Και αυτό είναι πρόβλημα, γιατί βασανίζομαι. Γίνοντας, ας πούμε, 20 χρόνια πίσω, πότε ήταν αυτό, ναι. Εμφανίζεσαι δηλαδή από το Λύκειο Ελληνίδων, πού πήγαινες εδώ, από το Αρσάκιο. Από το Αρσάκιο, καλά το μάθησα. Λοιπόν, και πας, εμφανίζεσαι στη σχολή, πες μου την πρώτη μέρα που εμφανίστηκες στο γερμανικό σχολείο των Αμβούργων, όπως το λείπες. Θέλω να σου πω ότι δεν μιλούσα γερμανικά. Πρώτον, βασικό. Θέλω να σου πω ότι εκεί μέσα έκαναν μαθήματα στα γερμανικά, ας πούμε, πως ιστορία του χορού, ιστορία της τέχνης. Αυτό και εγώ ειδικό, δεν μιλούσα γερμανικά. Ειδικό σχολείο για ειδικό χορευ, για τέχνες. Το Αμβούργο έχει μία από τις πιο γνωστές όπερες της Γερμανίας. Ήταν τότε ο Τζον Νοημάγερ χορογράφος, γνωστός σαν τον κόσμο.
Είχε λοιπόν το φυτώριό του. Να λέμε Γουαρδιόλα, ας πούμε, που πήγε στη. Να καταλάβω. Κάπως έτσι. Είχε το φυτώριό του. Εκεί λοιπόν έμπαινες μέσα με εξετάσεις και σε παίρνανε και σε. Στην ουσία σε ετοίμαζαν για να χορέψεις στην όπερα του Αμβούργου ή σε κάποια από τις μεγάλες όπερες τις κρατικές της Γερμανίας ή αλλού. Και αφού δεν μίλωσες γερμανικά, πώς τα έκανες τώρα. Δεν μιλάει χωρίς. Γι' αυτό σου λέω ότι πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Ευτυχώς έμαθα πολύ εύκολα, γιατί μαθαίνω πολύ εύκολα τις γλώσσες. Μιλούσα αγγλικά και γαλλικά και έμαθα εύκολα. Αλλά ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν αδιανόητα.